Ο τόπος χρειάζεται μια μαχητική αριστερή πολιτική με ενότητα και πρόγραμμα, δήλωσε από το Ηράκλειο ο βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος. Ο κύριος Ηλιόπουλος υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει χωρίς αντίπαλο, ενώ χαρακτήρισε βολική την αντιπολίτευση της δεξιάς. Προφανώς χρειάζεται να υπάρξει μια απάντηση από τα αριστερά και επιμένουμε από τα αριστερά με ποια είναι ότι η αντιπολίτευση από τα δεξιά στην κυβέρνηση, η αντιπολίτευση του στυλ Βελόπουλος και Λατινοπούλου είναι μια βολική αντιπολίτευση. Είναι μια αντιπολίτευση πάγκου στο Μητσοτάκι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός λειτουργήσε ως μια ακαδημία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια μαχητική αριστερή εναλλακτική, προφανώς με ενότητα, προφανώς με μέτωπα και κοινωνικά και πολιτικά και προφανώς με πρόγραμμα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε εμείς ως Νέα Αριστερά. Οι θέσεις και το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής ομάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του προσυνεδριακού διαλόγου. Εκεί συζητήθηκαν τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και το ποια μπορεί να είναι η μετοπική απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το κεντρικό ζήτημα το οποίο συζητιέται προφανώς είναι αυτή τη στιγμή το κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Και το δεύτερο προφανώς ποια μπορεί να είναι μια μετοπική απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Ζητούμενο για τη Νέα Αριστερά αποτελεί το να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για ένα νέο κόμμα με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και όχι μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Να κερδίσουμε ότι δεν μιλάμε απλά για ένα κόμμα το οποίο είναι διάσπαση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα νέο κόμμα της αριστεράς, το οποίο έχει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις με σοβαρότητα, όπου μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά είναι καθαρό το τι λέμε. Η Νέα Αριστερά θα συγκροτηθεί ως κόμμα κατά τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου της στις 7 έως 10 Νοεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.